Σε όποιο νοσοκομείο και αν βρεθείς αυτές τις μέρες, ακούγεται κραυγή αγωνίας από όλους όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους διευθυντές των κλινικών για την κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Τρία άμεσα μέτρα χρειάζονται. Πρώτο, επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, ώστε να ενισχυθούν με κλίνες και προσωπικό το δημόσιο σύστημα. Δεύτερο, μαζικές προσλήψεις γιατρών νοσηλευτών. Τρίτο, ένταση των εμβολιασμών, γρήγορη κλιμάκωση έτσι ώστε να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός με ασφάλεια και με χρησιμοποίηση όλων των διαθέσεων εμβολίων και με πολύ περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα. Κύριε Κουτσίδη, μας κάνετε ένα σχόλιο για τα χθεσινά γεγονότα στην Ιασμήνη. Η κυβέρνηση αντί να ασχολείται ουσιαστικά με τα προβλήματα των εργατικών λαϊκών οικογενειών και την επίλυσή τους, χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο την βία, την τρομοκρατία, την καταστολή, τον αυταρχισμό. Ήταν απαράδεκτο το γεγονός αυτό που συνέβη χτες στη Νέα Σμύρνη, όπου η ράμπο της αστυνομίας μέσα στην πλατεία, ενώ γυναικόπαιδια, νέοι άνθρωποι έκαναν την κυριακάτικη βόλτα τους, επιτέθηκε με βάναυσο τρόπο. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι έσχος, ντροπή και βεβαίως επίσης το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι να γίνει αυστηρή ποινική δίωξη όλων όσων ευθύνονται για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Και μια, επειδή είμαστε και γιορτάζουμε σήμερα και την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, ένα μήνυμα με μεγαλύτερη δύναμη στους νέους ταξικούς αγώνες, άντρες και γυναίκες, μαζί προχωράμε.